εις το όνομα του Πατρός και του Ιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Δόξα Σε ο Θεός ημών δόξα Σε, βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάση κηλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους αλείς αναδείξας, καταπέμψας στο πνεύμα το Άγιον και δι' αυτόν την οικουμένην σαγηνεύσας, φιλάνθρωπε δόξα σοι. μα αξιώνει άλλη μια φορά ο Θεός αγαπητοί μου να βρεθούμε μαζί αυτή τη φορά από απόσταση και να μοιραστούμε κάποιες σκέψεις και η δυνατό να ωφεληθούμε από αυτές. Και βλέπουμε τον Χριστό μας στο Ευαγγέλιο της προηγούμενης Κυριακής να καλεί τον Απόστολο Πέτρο σε μία υπέρλογη πορεία. Όλη τη νύχτα έχει κοπιάσει ο Πέτρος με, τα, με το καΐκι του, με τα δίχτυα του, να πιάσει ψάρια και δεν έχει πιάσει τίποτε. Διόλυστης νυχτός κοπιάσαντες, ουδέν ελάβομεν. Και παρόλα αυτά ο Χριστός, αφού του έχει ζητήσει πρώτα να καθίσει στη βάρκα του για να μιλήσει στους ανθρώπους και απελήθησαν οι όχλοι, γυρνάει και του λέει ξαναγύρνα μέσα στη θάλασσα και ρίξε τα δίχτυα και ο Πέτρος το κάνει. Το κάνει παρά τη συνήθειά του και παρά τις συστάσεις που θα μπορούσε να, να του πει οποιοδήποτε λογικός ψαράς ότι τέτοια ώρα που θα ρίξει τα δίχτυα δεν πρόκειται να πιάσει τίποτε. Και το κάνει γιατί, γιατί το λέει ο Χριστός, που λέει χαρακτηριστικά «Επειδή το ρήμα σου χαλάσω το δίκτυο. Επειδή εσύ το λες θα απλώσω το δίκτυο, θα το ρίξω στη θάλασσα». Και το κάνει αυτό ο Απόστολος Πέτρος και έχει πλούσια ψαριά. Τόσο πολύ ήταν το πλήθος των νυχθείων που έπιασε ο Απόστολος Πέτρος που φώναξε και τους άλλους συντρόφους του τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη για να μαζέψουν τα δίχτυα γιατί κινδύνευε να βυθιστεί το πλοίο του από το πλήθος των νυχθείων. Και βλέποντας αυτό ο Πέτρος αρχίζει να αισθάνεται το μεγαλείο του Χριστού και τη δική του αναξιότητα. Γι' αυτό γυρνάει και λέει στον Χριστό κάτι το οποίο δείχνει και την ποιότητα της ψυχής του έξελθε απ' εμού ότι ανήρ αμαρτωλός η μη Κύριε. Φύγε λέει από μένα γιατί είμαι αμαρτωλός άνθρωπος και εσύ είσαι κάποιος πολύ σπουδαίος, είσαι άγιος, είσαι, είσαι κάτι που δεν το έχω ξαναδεί. Αλλά ο Χριστός μας τι κάνει, σηκώνει, έρει τον φόβο από την ψυχή του Πέτρου λέγοντάς του μη φοβού και του αναγγέλει ότι από εκείνη τη στιγμή και μετά θα αρχίσει να γίνεται αλιεύς ανθρώπων, ψαράς ανθρώπων, από του νυν ανθρώπους εσύ Και το ακούν αυτό και ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης και αυθόρμητα αφήνοντας στην πάντα κάθε λογική επιφύλαξη αφέντες άπαντα ακολουθούν τον Χριστό και γίνονται πραγματικά Απόστολοι και αλληλείς ανθρώπων και συνεργούν στο έργο της σωτηρίας των ανθρώπων γινόμενοι οι ίδιοι Απόστολοι και ουσιαστικά δίνοντας τα πάντα προκειμένου να υπάρξει η Εκκλησία του Χριστού, η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία που είναι βασισμένη στη θυσία του Χριστού και στη δράση των Αποστόλων και βλέπουμε αυτά τα πράγματα να συμβαίνουν μπροστά μας την Κυριακή που μας πέρασε και εμείς οι ίδιοι είμαστε στους ναούς μας είμαστε μέλη της μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας του Χριστού που είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία και παρόλα αυτά βλέπουμε να υπολοιπόμαστε σε πολλά πολλά πράγματα από αυτά που είχε ο Απόστολος Πέτρος και ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης και οι άλλοι Απόστολοι αλλά και οι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Υπολοιπόμαστε στην υπακοή, στο κέλευσμα του Θεού, στην κλίση του Θεού. Επειδή το ρήματί σου χαλάσω το δίκτυο» λέει ο Πέτρος. Είναι έτοιμος να υπακούσει ποιον, τον Χριστό, τον οποίο όμως εκείνη τη στιγμή καλά-καλά δεν το ξέρει. Αλλά έχει τόσο καλή διάθεση, που η καρδιά του αναγνωρίζει πραγματικά ότι αυτός που βρίσκεται μπροστά του είναι του Θεού απεσταλμένος. Είναι κάποιος που έχει έρθει για κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Γι' αυτό και θα του κάνω υπακοή. Εμείς πολλές φορές στη δική μας εποχή, τη σύγχρονη εποχή, 2020 χρόνια μετά τη γέννηση του Χριστού, περνάνε οι απεσταλμένοι το από μπροστά μας, περνάνε αυτοί που είναι αρμόδιοι να αναγγείλουν το θέλημα του Θεού στην εποχή μας και δεν είμαστε καθόλου έτοιμοι να τους υπακούσουμε. Ποιοι είναι αυτοί οι απεσταλμένοι, είναι κάποια θεσμικά όργανα της Εκκλησίας, είναι κάποιοι που έχουν κάποια πτυχία των θεολογικών σχολών και είναι ιεροκήρυκες, ποιοι είναι και σε ποιους οφείλουμε υπακοή υπακοή οφείλουμε στην ομόφωνη εμπειρία των ανθρώπων της Εκκλησίας που εμφορούνται από το Άγιο Πνεύμα. Ευτυχώς στην Ορθόδοξη Εκκλησία αλάθητος δεν υπάρχει. Γι' αυτό και τι κάνουμε, ακούμε τους θεσμούς της Εκκλησίας, τις συνόδους, τους επισκόπους, τους ιερείς μας, τους διακόνους μας, τους διδασκάλους όσους ορίζει η Εκκλησία μας, αλλά κυρίως και εκεί οφείλουμε άκρα υπακοή, όμορφη υπακοή, λεβέντικη, αυθόρμητη και ολοπρόθυμη υπακοή, κυρίως ακούμε τους Αγίους που έχει επιτρέψει ο Θεός να βγαίνουν σε κάθε εποχή και μάλιστα όλα τα θέματα στα οποία συμφωνούν οι Άγιοι και έχουν μια κοινή γραμμή, γιατί αυτή είναι η γραμμή του Αγίου Πνεύματος. Έτσι λοιπόν οφείλουμε υπακοή σε αυτά που το Πνεύμα το Άγιο κελεύει δια των Αγίων του μέσα στην Εκκλησία, κάτι στο οποίο υπολοιπόμαστε. Ειδικά στην εποχή μας έχουμε ένα τραγικό, περίεργο πράγμα να, να συμβαίνει. Έχουμε πολλούς Αγίους, συγχρόνους Αγίους, με κοινή εμπειρία, με συμφωνία σε όλα τα θέματα σχεδόν και παρόλα αυτά δυσκολευόμαστε να τους κάνουμε υπακοή. Βλέπουμε τους Αγίους της Εκκλησίας, τους συγχρόνους Αγίους και τους παλαιότερους να ομονοούν και εμείς να μην θέλουμε να τους ακολουθήσουμε. Όλοι οι Άγιοι και στο κηρυγμά τους και στη ζωή τους προτρέπουν τον πιστό δια της πίστεως και δια της προσευχής να υπερβαίνει κάθε εμπόδιο, κάθε δυσκολία, κάθε κρίση, κάθε ασθένεια, κάθε οικονομική, πολεμική και οποιαδήποτε άλλη κατάσταση έκριθμη υπάρχει στην κοινωνία. Καλούν σε συστράτευση προσευχής, καλούν σε ενότητα τους ανθρώπους, σε κοινωνία προσώπων αγαπητική, προκειμένου μέσω της αγάπης, μέσω της ενότητας, γύρω από την πίστη, γύρω από τον Χριστό, γύρω από την Αγία του Εκκλησία, οι άνθρωποι εν ενή και μια καρδία και ομολογούντες τον Τριαδικό Θεό και την πίστη σε Αυτόν, να ξεπερνούν όλες τις δυσκολίες, να γίνονται μία φωνή, μία κραυγή που θα κατεβάζει πραγματικά το Θεό στη γη, που θα επισπά με αυτόν τον τρόπο την συγκατάβαση του ουρανού στις ανάγκες των ανθρώπων. Έτσι λοιπόν οι Άγιοι μας λένε ότι πρέπει σε κάθε δύσκολη περίσταση να στρώνουμε τα γόνατα, να προσευχόμαστε και μάλιστα αυτό να το κάνουμε και κατηδίαν αλλά και όλοι μαζί στους ναούς μας όσο πιο πολύ μπορούμε. Να έχουμε αγιαλείψανα, να έχουμε εικόνες, να τα προσκυνούμε άφοβα, να εκκλησιαζόμαστε, να εξομολογούμαστε, να κοινωνάμε τον αχρά των αχράντων μυστηρίων και μέσα από όλε αυτές τις πράξεις, ακολουθώντας βέβαια ενδεχομένως και ό,τι ανθρώπινο μπορούμε να, να ακολουθήσουμε, αλλά σε καμία περίπτωση εις βάρος αυτών των Άγιων κινήσεων που μας προτρέπει η Εκκλησία, με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να ξεπεράσουμε όλα τα εμπόδια και έχουμε μία μακραίωνη ιστορία που η Εκκλησία μας πορεύεται με αυτόν τον τρόπο. Φύγανε απειλές εθνικές χάρη στην επέμβαση του Χριστού, της Παναγίας και των Αγίων μας. Δεν είναι μακριά η περίοδος που θα γιορτάσουμε την 28η Οκτωβρίου του 1940 μία εποποιία που εξαιτία τη αλλάξαμε την εορτή της Αγίας Σκέπης και βάλαμε από 1η Οκτωβρίου να εορτάζεται η Αγία Σκέπη 28η Οκτωβρίου. Γιατί, Γιατί ήταν τόσο εμφανής η παρέμβαση της Παναγίας στο μέτωπο υπέρ των δικαίων του ελληνικού έθνους που μας ανάγκασε από ευγνωμοσύνη και μόνο να ταυτίσουμε αυτή την εθνική εορτή με τη θρησκευτική εορτή της Αγίας Σκέπης της Υπεραγίας του Ετόκου. Το κάναμε αυτό γιατί όλοι είχαμε την πεποίθηση ότι η Παναγία σκέπασε. Και σκέπασε γιατί, γιατί ένα ολόκληρο έθνος ήταν στα γόνατα. Γιατί δεν υπήρχε μάνα που να μην ανάβει καντήλη και να μην δακρύζει στο εικόνισμά της, της Παναγίας, και να προσεύχεται για τα παιδιά που ήταν στο μέτωπο. Γιατί δεν υπήρχε στρατιώτη στο μέτωπο, που να μην επικαλείται τη χάρη και τη βοήθεια του Θεού. Πάντα θα υπάρχουν βέβαια οι εξαιρέσει, αλλά αυτό ήταν η συνολική εικόνα και αυτό το μαρτυρούν όλοι όσοι έζησαν τότε. Γι' αυτό το λόγο και η Παναγία ήταν δίπλα μας Και δεν ήταν μόνο στο μέτωπο, ήταν και μετά. Η Παναγία Ισκρυπού τον Ορχωμένο, Ψώζει τον Ορχωμένο από την Γερμανική καταστροφή από αυτό που είχαν συλλάβει στο μυαλό τους οι Γερμανοί να καταστρέψουν την πόλη και να σκοτώσουν τους ανθρώπους. Ο Άγιος Χαράλαμπος στα Φιλιατρά κατά τον ίδιο τρόπο παρεμβαίνει και σώζει από βέβαια καταστροφή το λαό των Φιλιατρών και την πόλη. Και πλήστες άλλες παρεμβάσεις θεϊκές έρχονται επειδή η Εκκλησία μας πάντοτε είχε αυτόν τον τρόπο να στέκεται απέναντι σε κάθε δυσκολία. Άφθονες οι παρεμβάσεις της Παναγίας και των Αγίων μας για να αποτρέψουν λιμικές νόσους, επιδημίες, πανδημίες, πραγματικές πανδημίες με εκατοντάδες χιλιάδες θύματα και έχουμε ιστορικά γεγονότα τα οποία να αναδιαμφισβήτητα που όταν κατέβαιναν οι εικόνες της Παναγίας, της Προυσιώτισσας, στο Αγρίνιο, των Αγίων Αναργύρων στην Αταλάντη και άλλες πολλές στις πόλεις μέσα σταματούσαν κατευθείαν οι θάνατοι. Κατά τον ίδιο τρόπο και όποτε υπήρχε οποιαδήποτε άλλη δυσκολία πάντοτε οι πιστοί τα μέλη της Εκκλησίας έσπευδαν στην σκέπη του ουρανού, στη σκέπη του Θεού και ο Θεός πραγματικά έκανε αυτό που πρέπει. Σήμερα μολονότι τα ξέρουμε όλα αυτά, μολονότι τα έχουμε διδαχθεί, μολονότι βλέπουμε τους Αγίους που έχουμε ανακηρύξει πρόσφατα να κάνουν ακριβώς το ίδιο πράγμα, παρόλα αυτά εμείς αρνούμαστε να μπούμε στη λογική του Θεού και προτιμάμε τη λογική των ανθρώπων. Δεν υπάρχει σύγκρουση μεταξύ της λογικής των ανθρώπων και της λογικής του Θεού. Όταν όμως υπάρχει κάποια σύγκρουση, τότε για τον χριστιανό το δίλημα δεν υπάρχει. Υπέρχεται η λογική του Θεού. Προέχει η λογική του Θεού και υπακοεί στη λογική του Θεού. Γιατί η λογική των ανθρώπων πολλές φορές πλανάται. Μα θα πει κάποιος, ο Θεός μας έχει δώσει το λογικό μας. Ο Θεός μας έχει δώσει τις αισθήσει μας και πρέπει να τις χρησιμοποιούμε για να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε όλες τις δυσκολίες. Βεβαίως. Αλλά ο Θεός εκτός από το λογικό μας και τις αισθήσει μας τις σωματικές μας έχει δώσει και πνευματικές αισθήσει. Μας έχει δώσει και ψυχή αθάνατη. Μας έχει δώσει και πνεύμα το οποίο μπορεί να οικειωθεί το υπέρλογο και να διαλέγεται με το Θεό και να ζει με το Θεό κατά τρόπο που δεν μπορούν να το συλλάβουν ούτε οι λογικές κατηγορίες σκέψης των ανθρώπων ούτε και οι σωματικές αισθήσει των ανθρώπων. Έτσι λοιπόν ακόμη και οι μεγαλύτεροι επιστήμονες αυτοί που είναι καλοπροαίρετοι και είναι άνθρωποι έντιμοι και ειλικρινεί ξέρουν να βάζουν ένα όριο στην αρμοδιότητά τους και στην δυνατότητά τους να παρεύουν σε πράγματα και καταστάσεις και λένε ότι μέχρι εδώ φτάνει η επιστήμη. Από εκεί και έπειτα υπάρχει ο Θεός. Δεν θα ξεχάσω ένα περιστατικό που ζήσαμε στην εντατική ενός νοσοκομείου της πρωτεύουσα, που ένα παιδί ήταν 50-50 να ζήσει να πεθάνει και μας φώναξε η μητέρα του να το διαβάσουμε μετά για λείψανα. Και όταν πήγαμε να το διαβάσουμε έτυχε εκείνη την ώρα να μπει ο διευθυντή τη εντατική και άρχισε να ορίεται. Τι δουλειά έχει εδώ μέσα ο παπά. Μα φώναξαν το μάγο τη φυλή για να κάνει τη δουλειά που εμεί έχουμε να κάνουμε. Τι θα κάνει παραπάνω από εμά αυτό. Ακούγοντα αυτά τα φλιναθήματα του διευθυντού, είπαμε να μην τον προκαλέσουμε άλλο. Διαβάσαμε σύντομα σύντομα την ευχή, σταυρώσαμε το παιδί και φύγαμε παρακαλώντας βέβαια με θέρμη το Θεό να κάνει αυτό τη δουλειά που πρέπει να κάνει. Με το που φύγαμε μετά από δέκα λεπτά παίρνει τηλέφωνο η μητέρα του παιδιού περί και μας λέει ότι ο γιος της ξύπνησε και διέφυγε τον κίνδυνο τον οποίο διέτρεχε. Τότε αυθορμήτως βγήκε από το νου μας η ανάγκη να της πούμε το εξής ότι πρέπει να πάει στο διευθυντή της εντατικής να του πει ότι καμιά φορά και ο παπάς, αυτός που αποκάλεσε μάγο της φυλής, μπορεί να κάνει και αυτός κάποια δουλειά που δεν μπορεί να κάνει η επιστήμη. Τέτοια παραδείγματα έχουν να καταθέσουν και οι ιερείς της Εκκλησίας μας και οι μοναχοί και οι απλοί πιστοί. Τα θαύματα δόξα το Θεό για την Εκκλησία μας είναι καθημερινότητα, δεν είναι τίποτε παραπάνω είναι κάτι το οποίο συμβαίνει συνέχεια. Και όποιος είναι χριστιανός, εκκλησιαζόμενος και έχει σχέση με τα μυστήρια του Θεού, ζει ένα διαρκές θαύμα. Τα μυστήρια όλα της Εκκλησίας, οι ακολουθίες της Εκκλησίας, δεν είναι τίποτε άλλο παρά η θαυματουργική κάθοδος του Αγίου Πνεύματος, που μεταποιεί και μεταμορφώνει τα πάντα στη ζωή μας. Έτσι λοιπόν ένα νεράκι το οποίο φθήρεται και μπορεί να είναι γεμάτο μικρόβια όταν το ευλογεί ο ιερέας γίνεται αγιασμός που ακόμη και σύμφωνα με μελέτες επιστημόνων δεν έχει τα μικρόβια και τα βακτηρίδια που θα έχει το οποιοδήποτε νερό. Και όχι μόνο αυτό, αλλά έχει δύναμη πνευματική, ιαματική και αποτρεπτική παντός κακού. Έτσι το λαδάκι το απλό που ευλογεί ο ιερέας στο ευχέλαιο γίνεται αιτία ιάσεων και αιτία θαυμάτων σε ανθρώπους ασθενείς ψυχικά και σωματικά που επικαλούνται τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, την ιαματική και θεραπεύονται μέσω του μυστηρίου του ευχελαίου. Το ίδιο γίνεται και με το ζωμί και το κρασί που γίνεται σώμα και αίμα Χριστού και μας δίνει τη δυνατότητα να γινόμαστε ένα με το Χριστό και ένα με τους αδελφούς κοινωνώντας από το κοινό ποτήριο και με τον κοινό τρόπο μεταδόσεως της θεία Μεταλήψεως ούτω ώστε να σημαίνεται με όλους τους τρόπους η ενότητα του σώματος του Χριστού και το γεγονός ότι εγώ και ο αδελφός εν σώμα εσμέν, εν ονόματι του Ιησού Χριστού και μέσα στην Αγία Καθολική και Αποστολική Ορθόδοξη Εκκλησία. Ενώ τα ζούμε όλα αυτά, ενώ τα μαρτυρούν οι Άγιοι που έχουμε, παρόλα αυτά δεν θέλουμε να τους υπακούσουμε. Γιατί, γιατί η λογική μας προσκρούει. Δεν μας αφήνει να δράσουμε με την απλότητα του Αποστόλου Πέτρου. Να πούμε κι εμείς επειδή το ρήμα σου χαλάσω το δίκτυο και να κάνουμε απλά πράγματα. Να μην αψηφίσουμε τις υποδείξεις των ειδικών και τα λοιπά, αλλά να κάνουμε και αυτά που επιτάσσει η Ρωμαϊκή Ορθόδοξη παράδοσή μας. Αυτά τα έχουμε βάλει στο τουλάπι. Τα έχουμε σχεδόν αχρησιμοποίητα. Βέβαια θα πει κάποιος γίνονται προσευχές. Γίνονται. Αλλά αυτές οι προσευχές που γίνονται εν κρυπτό και μάλιστα με έναν τρόπο φοβικό μην τυχόν και οι άνθρωποι του αιώνα τούτου γυρίσουν και μας πούν αναχρονιστικούς και μας πούν φανατικούς, μας πούν εθρησκόλυπτους και γίνονται με αυτή την επιφύλαξη θα λέγαμε ότι δεν πρέπει να κάνουμε και πράγματα που δεν ταιριάζουν στη σύγχρονη λογική αυτές οι προσευχές έχουν ήδη το μικρόβιο της ολιγοπιστίας μέσα. Έχουν ήδη το μικρόβιο της ελήψεως παρησίας απέναντι στην εποχή αυτή η οποία δυστυχώς κείται εν το πονηρό και αυτό γίνεται αντιληπτό δια γυμνού οφθαλμού. Έτσι λοιπόν επειδή το ρήμα τη σου χαλάσω το δίκτυο λέει ο Απόστολος Πέτρος και εμείς λέμε ότι δεν μπορώ να ακούσω το ρήμα σου Θεέ μου, δεν μπορώ να δράσω όπως δρούσα κάθε φορά γιατί τώρα έχουν αλλάξει οι συνθήκες. Σα, σαν να μην είναι ο Χριστός εκείνος που είναι χθες και σήμερον ο Αυτός εις τους αιώνες. Σαν να μην είναι διαχρονική η δράση και η παρουσία της Εκκλησίας του ίδιου του Χριστού δηλαδή παρατηνόμενου εις τους αιώνες. Σαν να έχουν γίνει όλα αυτά τα πράγματα ξαφνικά στην εποχή μας πράγματα που ανήκουν σε μια άλλη εποχή αλλά υπολοιπόμαστε από τον Απόστολο Πέτρο και σε άλλα πράγματα. Ο Απόστολος είχε επίγνωση της αμαρτωλότητός του και γύρισε να, να πει ότι δεν ταιριάζει στο Χριστό να είναι κοντά του γιατί είναι αμαρτωλός. Κατέθεσε το φόβο του, την ολιγορία του και την πληροφορία που είχε, την εσωτερική πληροφορία ότι είναι αμαρτωλός δημοσίως και μπροστά στο Χριστό με απλότητα και με παρησία. Εμείς δεν τολμούμε να ομολογήσουμε ότι δυστυχώς έχουμε ξεπέσει πάρα πολύ, ότι έχουμε τρομερά κάνει μια μεγάλη πρόοδο στην αμαρτολότητα και στην αμετανοησία. Δεν τολμούμε να ομολογήσουμε την ανεπάρκειά μας. Γιατί, γιατί μας είπαν ότι πρέπει να είμαστε άνθρωποι που έχουμε ένα συγκεκριμένο στάτους και δεν μπορούμε να αυτοεξευτελιζόμαστε, αυτά ήταν για άλλες εποχές. Κάποτε οι άνθρωποι ζούσαν την αμαρτωλότητά τους και την ομολογούσαν πολλές φορές δημόσια ζητώντας ιατρία από το Θεό. Τώρα η αμαρτωλότητά μας δεν πρέπει να φαίνεται και μάλιστα δεν πρέπει ούτε καν να ομολογείται γιατί πλέον η αμαρτία τίνει να μην υπάρχει. Είμαστε στην εποχή που το μαύρο ποτέ δεν είναι μαύρο. Πρέπει να γκριζάρει σαν τα κτίρια της πρωτεύουσα. Είναι σύγχρονη μόδα να είναι όλα γκρι. Είναι σαν το χρώμα της εποχής μας. Ούτε άσπρο ούτε μαύρο. Δεν είμαστε ούτε καλοί ούτε κακοί. Ούτε ενάρετοι ούτε αμαρτωλοί. Είμαστε γκρίζοι. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό σε μια γκρίζα ζώνη είμαστε σε μια κατάσταση που δεν πρέπει να αξιολογηθούμε από κανέναν και από τίποτε. Ούτε καν να έχουμε μια εσωτερική πληροφορία για την κατάστασή μας. Γιατί, Γιατί πολύ απλά επιδιώκεται να καταργηθεί κάθε έννοια νόμου ηθικού. Κάθε έννοια νόμου θεϊκού. Πλέον το υπέρλογο δίκαιο του Θεού πρέπει να μπει στην άκρη ζούμε σε μια εποχή αντίχριστη που δεν θέλει Θεό και δεν θέλει νόμο. Εμείς θα φτάσουμε στην καταξίωσή μας ως ανθρώπινες υπάρξεις χωρίς Θεό, χωρίς εντολές, χωρίς νόμους θεϊκούς, μέσα από συναισθήματα και ιδέες που θα διαφημίζονται κάθε εποχή ανάλογα με το τι θέλει να πετύχει και μέσα από ένα κύριο ρεύμα θα λέγαμε που θα κυριαρχεί στην κοινωνία την κάθε στιγμή, όσο θα είμαστε υπάκουοι σε αυτό το ρεύμα, θα είμαστε συμβατοί και θα είμαστε αρεστοί. Και αυτό φτάνει. Αν είμαστε αρεστοί στους ανθρώπους της εποχής και αναχόμενοι ο ένας τον άλλον, θεωρούμε ότι είμαστε καλά. Ποιος νοιάζεται για ηθικές αποτιμήσεις. Ποιος νοιάζεται για το αν κάποιος είναι αμαρτωλός ή δεν είναι. Πλέον όλοι είμαστε μια χαρά. Γι' αυτό και βγαίνουν άνθρωποι με τις μεγαλύτερες αμαρτίες και επιθυμούν όχι απλώς να δικαιολογήσουν τον εαυτό τους, αλλά να θεσμοθετήσουν τις αμαρτίες. Γι' αυτό και τα σύριαλ στα κανάλια, τα τηλεοπτικά, πλέον διαφημίζουν την οποιαδήποτε αμαρτία, την πορνικότητα, πάσης λογής ανομαλίες, και τις διαφημίζουν ως κάτι το οποίο είναι εντάξει. Είναι πως το λέει η σύγχρονη γενιά, είναι cool, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Είναι κάτι το οποίο χαλαρά μπορούμε να το ζούμε. Έτσι κι αλλιώς δικαίωμά μας είναι. Πώς τώρα αποκτήσαμε δικαίωμα να διαχειριζόμαστε μια ζωή που όμως δεν την δημιουργήσαμε εμείς, μας δόθηκε ως δώρο και έχουμε χρέος να τη διαχειριστούμε σωστά γιατί εκείνος που μας έπλασε μας έχει ενημερώσει ότι μας έπλασε με συγκεκριμένη αποστολή και πως εμείς τολμούμε να κάνουμε πλήρη ανυπακοή και να τον εξορίσουμε από τη ζωή μας είναι ένα άλλο ζήτημα. Είναι επιλογή του καθενός θα έλεγε κάποιος και ναι όντως είναι επιλογή. Αλλά είναι και επιλογή δική μας να υπενθυμίζουμε ότι αυτός ο δρόμος είναι ένας δρόμος που οδηγεί σε μια απόλυτη καταστροφή. Είναι ένας δρόμος που οδηγεί στην πλήρη απαξίωση του ανθρωπίνου προσώπου. Είναι ένας δρόμος που καταργεί ουσιαστικά στις συνειδήσεις των ανθρώπων γιατί οντολογικά δεν μπορεί να καταργήσει οποιοδήποτε όραμα αγιότητος, οποιοδήποτε όραμα πορείας προς το καθομοίωσιν, οποιοδήποτε όραμα συμμετοχής στην αιώνια ζωή της Βασιλείας του Θεού. Ο διάβολος βλέπετε πάντοτε ήθελε να πετύχει αυτό το πράγμα να κάνει τους ανθρώπους να ζουν σαν να πρόκειται να πεθάνουν, να τους σκεπάσει η πλάκα και σαν να μην υπάρχει τίποτε μετά. Και θέλει να τους κάνει να πιστέψουν ακριβώς αυτό γιατί εκείνος ξέρει πολύ καλά ως μισάνθρωπος ότι αν ζήσουν με αυτόν τον τρόπο μετά από την πλάκα του τάφου υπάρχει μια ικτρή οδυνηρή πραγματικότητα στην οποία αυτός θα βασανίζει τους ανθρώπους που ζήσαν σαν να μην υπάρχει αιωνιότητα. Αυτός θα τους αναλάβει και θα χαίρεται μόνο και μόνο δημιουργώντας βάσανα πάνω στα βάσανά τους. Τιμωρίες πάνω στις τιμωρίες τους. Γιατί, Γιατί έτσι πολύ απλά θα έχει παρασύρει και άλλους στη δική του την πτώση. Εμείς τώρα ως σύγχρονοι χριστιανοί Οφείλουμε να, να αναγνωρίσουμε και εμείς σαν τον Απόστολο Πέτρο την αμαρτωλότητά μας. Να συσταλούμε μπροστά στο Χριστό για να αξιωθούμε να ακούσουμε από τον Χριστό αυτό το λόγο που είπε στον Απόστολο «Μη φοβού από του νυν ανθρώπους έσι ζωγρών». Γιατί ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός είναι τέτοιος άρχοντας, είναι τέτοιος εραστής της ψυχής με το που θα ομολογήσει η ψυχή του κάθε ανθρώπου την αμαρτωλότητά της, δεν την δελίσετε, δεν την απορρίπτει, αλλά την καλεί να ακολουθήσει ένα δρόμο χωρίς φόβο, χωρίς κόλαση, χωρίς τιμωρία, μέσα στην αγάπη του Θεού την ολοκληρωτική και στην αγάπη των ανθρώπων και μάλιστα να κάνει και πράγματα θαυμαστά πράγματα τα οποία δεν γίνονται από οποιονδήποτε άνθρωπο. Καλεί ο Θεός την κάθε ψυχή να γίνει και αλληέας αλιαία, ανθρώπων, να γίνει και μέγας κοινωνικός εργάτης και διδάσκαλος του Ευαγγελίου και να γίνει ένας Άγιος ανάλογα με τις προϋποθέσεις και τα χαρίσματα που έχει ο κάθε άνθρωπος. Μας καλεί ο Χριστός μόνο και μόνο επειδή παραδεχθήκαμε την αμαρτωλότητά μας και βλέπει τη συστολή μας και την με στροφή μετανοίας που έχει η ψυχή μας και μας ενδύει με τον καλύτερο χιτώνα και μας δίνει τη δυνατότητα να μεγαλουργήσουμε στο όνομά του και με τη δύναμή του και μάλιστα να δοξαστούμε επειδή κάναμε έργα που εκείνος μας ενίσχυσε να κάνουμε. Θέλει όμως από μας να ακολουθήσουμε το λόγο του, να ακολουθήσουμε το παράδειγμα του Αποστόλου Πέτρου, να γίνουμε κι εμείς άνθρωποι έτοιμοι να τον ακολουθήσουμε, αφέντες άπαντα πίσω μας, να αφήσουμε πίσω μας και τις δικές μας βάρκες και τα δικά μας δίχτυα και τους δικούς μας ανθρώπους για να ακολουθήσουμε τον Χριστό. Όχι γιατί θέλουμε να τα αφήσουμε, αλλά ό,τι μας κρατάει πίσω τελικά δεν μας ωφελεί. Ό,τι μας κρατάει πίσω μας κόβει τη δυνατότητα να είμαστε άνθρωποι πορευόμενοι προς το καθομείωσιν και αυτό θα πρέπει να το αφήσουμε. Ο Απόστολος Πέτρος, ο Ιάκωβος, ο Ιωάννης, οι υπόλοιποι μαθητές του Χριστού αλλά και όλοι οι άνθρωποι που ζήσαν με το Χριστό στην ιστορία του ανθρωπίνου γένους και που μπόρεσαν να φτάσουν το όραμα της αγιότητος ήξεραν πάρα πολύ καλά να αφήνουν τα πάντα στο κέλευσμα του Χριστού και να τον ακολουθούν σε υπέρλογη πορεία. Να τον ακολουθούν σε θαυμάσια πράγματα, βασιζόμενοι με πίστη στη δική του αγάπη, στη δική του πρόνοια και στη δική του φροντίδα. ήξεραν να ξεπερνούν οποιαδήποτε δυσκολία, οποιαδήποτε λογική ένσταση και να αφήνονται στο σχέδιο του Θεού. Είναι δικό μα το δίλημα, και εμείς πρέπει να το απαντήσουμε ο καθένας ξεχωριστά. Αν θέλουμε να μοιάσουμε στον Απόστολο Πέτρο και τους λοιπούς μαθητές, αν θέλουμε να μοιάσουμε στους Αγίους της Εκκλησίας και να τους ακολουθήσουμε ή αν θέλουμε να γίνουμε όργανα, ακόλουθη και φερέφωνα μιας εποχής σκοτεινής, μιας εποχής που αγαπάει το σκοτάδι και το προάγει και το καλλιεργεί και το διαφημίζει προς πάσα κατεύθυνση βλέπετε στην εποχή μας πλέον ο διάβολος και η κόλαση δεν κρύβονται. Γύρω μας υπάρχει έντονο το σκοτάδι της κόλασης. Γύρω μας υπάρχει έντονη η φλόγα του Άδου. Αν θέλει κανείς τη βλέπει και παίρνει απόσταση και πηγαίνει προς το φως του Χριστού και πηγαίνει προς την κατεύθυνση των Αγίων της Εκκλησίας μας. Αν όμως κανείς θέλει να γεύεται το σκοτάδι και την κόλαση και αυτή τη φωτιά που σιγοκαίει τον άνθρωπο και τον εκμυδενίζει και τον απαξιώνει πλήρως και τον οδηγεί στην αχρίωση του κατοικώνα όχι μόνο στην απομάκρυνση από το καθομίωση, τότε πραγματικά ο καθένας είναι ελεύθερος να κάτσει στο σκοτάδι. Αλλά είναι κρίμα αδελφοί μου να ζήσουμε μια ζωή 50, 60, 70, 100 χρόνια ο καθένας δεν ξέρω πόσα θέλετε και να περάσει αυτή η ζωή και το τέλος αυτής της πορείας να είναι μια αφόρητη μοναξιά, ένα απόλυτο σκοτάδι και μια κατάσταση απέλπιδα όπως είναι εκείνοι που ζουν οι άνθρωποι στην κόλαση. Ενώ από την άλλη μεριά είναι πανέμορφο να ζήσει κανείς μια πορεία με αγώνα, με έναν μπούσουλα ηθικό, με μια πηξίδα και με παραδείγματα του Αγίου, να κοπιάσει ίσως αυτή τη ζωή, να πρέπει να ξεπεράσει λίγο τα εμπόδια που μας βάζει και ο εαυτός μας και ο διάβολος και το περιβάλλον αλλά στο τέλος αυτής της πορείας να ζει μια ξέφρενη κατάσταση μιας ουράνιας πανήγυρης, μιας συγκέντρωσης, μιας σύναξης του Χριστού της Παναγίας μας και όλων των Αγίων και όλων των Σεσωσμένων όπου εκεί η συνύπαρξη και η κοινωνία μεταξύ μας θα είναι κάτι που θα δίνει μία απόλυτη, διαρκώς εντυνόμενη χαρά ανεκλάλητη στους ανθρώπους. Μία κατάσταση που θα αποκαθιστά και, τον, και το σώμα και την ψυχή του ανθρώπου και θα τον κάνει ολοφώτινο, θα τον κάνει να ζει μέσα στο φως και να μην υπάρχει ούτε σκιά, ούτε σκοτάδι, ούτε φθορά, ούτε θάνατος, ούτε τίποτε αφού μιλάμε για τον Άγιο Πορφύριο, αυτό τον ολοφότινο Άγιο, αφού μιλάμε για τον Άγιο Παΐσιο, για τον Άγιο Ιάκωβο, για τον Άγιο Ιωσήφτον Ισυχαστή και τους έχουμε και τους αγιοκατατάσουμε και έχουμε έναν Άγιο Νεκτάριο, Αγίους του αιώνος μας, την Αγία Σοφία της Κλισούρας, τον Άγιο Γεώργιο τον Καρσλίδη, Αγίος που μας υπενθυμίζουν ότι η ζωή μας είναι μία κλίση σε αυτό το ουράνιο πανηγύρι, είναι κρίμα να περάσουμε αυτή τη ζωή και να την περάσουμε άκαρπα, χωρίς κανένα καρπό πνευματικό, μόνο και μόνο επειδή ολιγορήσαμε, μόνο και μόνο επειδή λουφάξαμε, μόνο και μόνο επειδή επιλέξαμε να είμαστε απόντες όταν πρέπει να είμαστε εμφατικά παρόντες. Είναι κρίμα πραγματικά να είμαστε απόντες στην ιστορία του ανθρωπίνου γένους αυτό τον καιρό που μας έδωσε ο Θεός να ζήσουμε και να περάσουν οι γενιές και να κοιτάνε οι επόμενοι προς τη μεριά μας και να λένε καλά εσείς πού ήσασταν, εσείς τι κάνατε, εσείς δεν βλέπατε τίποτε, εσείς δεν καταλάβατε τίποτε από ό,τι έγινε γύρω σας την εποχή σας. Θα είμαστε αναπολόγητοι πραγματικά. Θα είμαστε αναπολόγητοι και στο Θεό και στους ανθρώπους ακόμη ακόμη θα είμαστε όπω λέει ο ποιητή, αναπολόγητοι και υπόδικοι στα μάτια ακόμη και των αγέννητων ανθρώπων και των νεκρών και των μαρτύρων και των ηρώων της πίστεώς μας και, και της πατρίδας μας. Γιατί δεν πρέπει να παραθεωρούμε και το γεγονός ότι όλα τα πνευματικά πράγματα έχουν αντίκτυπο και στις τοπικές κοινωνίες των ανθρώπων και στην κοινωνική ζωή, άρα και στις πατρίδες των ανθρώπων. Έτσι λοιπόν αδελφοί μου, ας προσπαθήσουμε να μιμηθούμε τον Απόστολο Πέτρο και όλους τους Αγίους Εκκλησίας μας και να πούμε κι εμείς με το δικό μας τρόπο επειδή το ρήμα σου χαλάσω το δίκτυο και να οξύνουμε τις πνευματικές μας αισθήσεις να βλέπουμε λίγο παραπάνω από τα αισθητά, από τα αισθητός ορόμενα, για να μπορούμε πραγματικά να κερδίσουμε αυτόν τον αγώνα και να ζήσουμε συν Χριστό και συν πάση της Αγίας εις αιώνας αιώνων. Αμήν.